Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Κουμεντάκο, πρόεδρο της Β1 Νόδε Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε μια ωραία βραδιά έχουμε δει πολλούς φίλους της Νέας Δημοκρατίας να έχουν ήδη έρθει εδώ. Ναι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο και τους αντιπρόεδρο, υπουργούς, βουλευτές, αλλά πάνω απ' όλα τα απλά μέλη της Νέας Δημοκρατίας που μας τίμησαν με την παρουσία τους, ειδικά σε δύσκολους καιρούς και οικονομικά, αλλά και γενικά καιρούς δύσκολους, πιεσμένους ψυχολογικά. Ο κόσμος μας δείχνει ότι μας στηρίζει, ότι μας αγαπάει. Θα ήθελα ευκαιρίας να ευχαριστήσω και τους 2.500 ψηφοφόρους οι οποίοι με τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογές για την ανάδειξη του Πρόεδρου της Δημαρχιακής. Είναι τιμή μου, είναι χαρά μου και το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα είμαστε δίπλα τους στα απλά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε. Παρότι οι εκλογές ήταν πρόσφατα, ήσασταν πρόεδρος και μέρος της προηγούμενης διετίας. Από την εμπειρία που έχετε αποκτήσει μέχρι τώρα, βλέπετε να μπορεί να μεταφερθεί η φωνή της Νέας Δημοκρατίας στον κόσμο? Θα προσπαθήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Τα κανάλια, δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα ελέγχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Εμείς αυτό που μπορούμε με απλά λόγια να πούμε και να κάνουμε είναι να βγούμε στον κόσμο, να προωθήσουμε τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε περήφανες για τις ιδέες. Από το δικό μας μετερίζει, βήμα-βήμα, να πετύχουμε αυτό που μπορούμε. Με απλά μικρά πραγματάκια, ο καθένας από το μετερίζει του, να φέρουμε κοντά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους που στεναχωρήσαμε, τους ανθρώπους που δυσαρεστήσαμε. Γιατί καλώς ή κακώς η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη φωνή της αλήθειας, η μόνη φωνή που αν θες δεν υπόσχεται πλέον. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο με μικρά, απλά και σταθερά βήματα. Καλή συνέχεια. Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.